και με οικονομικά δυσίωνες εκτιμήσεις για το εξωτερικό περιβάλλον. Σε αυτή την εικόνα, σε αυτό το περιβάλλον, μια σοβαρή πολιτεία οφείλει να προωθεί την οικονομία της και να δημιουργήσει ένα ασφαλές, λειτουργικό, σταθερό πλαίσιο για το επιχειρήν. Επιχειρήν όμως που στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται πολλές φορές με καχυποψία και βρίσκεται αντιμέτωπο διαχρονικά με σωρία δυσκολιών. Δυσκολίες που επί ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης έλαβαν και ιδεολογική διάσταση. Συνέπεια αυτών, οι επιχειρήσεις να αγκομαχούν. Το ιδιωτικό χρέος να αυξάνεται, το business drain να διωγγώνεται. Με λίγα λόγια, η χώρα και η οικονομία της στερούνταν έναν από τους βασικούς παράγοντες για την υψηλή, διατηρήσιμη, βιώσιμη ανάπτυξη, για τη δημιουργία πολλών καλών ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και για την ενίσχυση όμως της κοινωνικής συνοχής. Η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβανόμενη αυτό το πρόβλημα, έχει προτάξει την υλοποίηση εμπροσθοβαρός ενός μεταρρυθμιστικού πλαισίου, μιας μεταρρυθμιστικής ατζέντας, η υλοποίηση οποίας θα δώσει ισχύ στις επιχειρήσεις να επιτελέσουν τον κομβικό τους ρόλο. Στόχος αυτής της πολύπλευρης προσπάθειας είναι η οικονομική ανάπτυξη, οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, δύο διακριτές έννοιες, εντός όμως ενός πλαισίου υγιών, πειθαρχημένων και βιώσιμων δημόσιων οικονομικών, η επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα, η δημιουργία, όπως είπα, πολλών και καλών θέσεων απασχόλησης, η εξασφάλιση ενός υγιούς επιχειρηματικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος και η επιστροφή της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα το συντομότερο δυνατόν. Με σκοπό την επίτευξη αυτού του στόχου, η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο έδρασαν άμεσα μέσα στο πρώτο δίμηνο. Κάναμε αυτό που ξέρετε ότι ζητούσατε από το κράτος, κάναμε deliver, υλοποιήσαμε πολιτικές. Πρώτα απ' όλα θεσμοθετήσαμε την πρώτη γενναία μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας. Με θετικό αντίκτυπο προφανώς στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά και το τραπεζικό σύστημα, βελτιώνοντας την ποιότητα του ενεργητικού αυτών. Προχωρήσαμε σε σημαντικές βελτιώσεις του πλαισίου ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων φυλών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων που δεν περιλαμβάνονταν στο σχήμα, σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Και θα υπάρχει μία παράταση μέχρι την άλλη Δευτέρα. Πρώτη και τελευταία παράταση για 7 ημέρες. Είδαμε αδικίες που προέκυψαν από την αναποτελεσματική νομοθεσία της προηγούμενης κυβέρνησης και ήταν ζητούμενο για όλους εσάς στην αγορά εργασίας. Εισήγαγαμε μαζί με την ΑΔΕ, μετά από πολύμηνη προσπάθεια της ΑΔΕ, τον θεσμό των ηλεκτρονικών βιβλίων. Προχωρήσαμε στην άρση των κεφαλαιακών περιορισμών που είχαν επιβληθεί το 2015. Προχωρήσαμε εμβληματικά έργα, όπως είναι το ελληνικό, και αποκρατικοποιήσεις, όπως είναι η πώληση του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Και απλοποιήσαμε τις διαδικασίες για την προστασία της πρώτης κατοικίας, προκειμένου χιλιάδες ιδιοκτήτες να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Βάλαμε, συνεπώς, τους κανόνες. Βάλαμε το πλαίσιο. Αυτό όμως που ζητούμε εμείς από εσάς, από τους επιχειρηματίες, είναι εσείς να μεγιστοποιήσετε τη συμβολή σας στην προώθηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, να τηρήσετε την φορολογική και εργατική νομοθεσία και να εφαρμόσετε με επάρκεια κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής μέχρι σήμερα? Νομίζω τα δείγματα γραφής είναι ορατά. Οι αποδόσεις και τα spreads των ελληνικών ομολόγων έχουν μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Το 7ετές ομόλογο που πρόσφατα εκδόθηκε με κόστος δανεισμού στο μισό της αντίστοιχης έκδοσης του 2018. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος είναι υψηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, στο υψηλότερο σημείο από το 2007. Σημαντικές επιχειρήσεις, όπως πρόσφατα ΟΤΕ και πολύ πρόσφατα τα Ελληνικά Πετρέλαια, εξέδωσαν νέα ομόλογα με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. Και οι συζητήσεις με τους θεσμούς είναι εξαιρετικά παραγωγικές. Δεν εφησυχάζουμε όμως, ούτε πανηγυρίζουμε. Μέσα σε αυτό το κλίμα, εντείνουμε την προσπάθειά μας και στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα στο 2019, θέτουμε στόχους. Εγώ συνεπώς θα σας μιλήσω για 9 στόχους και για 9 συγκεκριμένες πολιτικές πάνω σε άξονες μέσα στο 2019. Όχι το 20, όχι το 21, αλλά μέσα στο 19. Πρώτη προτεραιότητα, η επίτευξη των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων. Η σημερινή κυβέρνηση κατάφερε και έκλεισε σε 2 μήνες το σημαντικό δημοσιονομικό κενό που εκτιμούσαν οι θεσμοί ότι θα έχει η χώρα για εφέτος. Συνεπώς, φέτος θα επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να μειώσει ακόμα περισσότερο φορολογικούς συντελεστές εφέτος το 2019. Σε ό,τι αφορά το 2020, θεωρούμε ότι η αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας, η ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα, η πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, η δημοσιονομική πειθαρχία όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η υιοθέτηση ρεαλιστικών οροφών δαπανών, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η αποτελεσματική εισπραξιμότητα του ΦΠΑ, η προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η υλοποίηση, όπως ήδη είπα, του νέου πλαισίου ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών, δημιουργούν τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο για την υλοποίηση των νέων φορολογικών ελαφρύνσεων, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο το δημοσιονομικό στόχο για το 2020. Συνεπώς, θα υλοποιήσουμε και θα δείτε στον προϋπολογισμό την επόμενη εβδομάδα όλες τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το 2020. Δεύτερη προτεραιότητα μέσα στο 2019, η ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. Στόχος του Οικονομικού Επιτελείου είναι τα πιστωτικά ιδρύματα να αποτελέσουν ξανά μοχλό ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας. Έχουμε ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίηση του μοντέλου εγγύησης του δημοσίου σε τίτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία, σε διαβούλευση με τους αρμόδιους, εγχώριους και διεθνείς φορείς, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος. Τρίτη προτεραιότητα, εκτιμώ μετά τα μέσα Οκτωβρίου, η ολοκλήρωση ενός νέου, σταθερού, φιλοεπενδυτικού φορολογικού πλαισίου με έντονη την αναπτυξιακή διάσταση. Το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει τις νέες μειώσεις φόρων του 2020. Θα ενσωματώνει την πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών. Θα απλουστεύει και θα απλοποιεί τον φορολογικό κώδικα. Θα ενισχύει πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Θα ενισχύει το ελάχιστο ύψος διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών. Θα αναμορφώνει το πλαίσιο των παροχών σε είδος. Θα ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές. Θα εξυγχρονίζει τις διατάξεις για την φορολογική κατοικία. Θα προωθεί την αποτελεσματικότερη στόχευση των ελέγχων και την υιοθέτηση άλλων έμεσων τεχνικών σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Τέταρτη προτεραιότητα, θα ενισχύσουμε την ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Πώς? Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. 4 είναι οι βασικές επιλογές σε αυτόν τον άξονα. Θα αξιοποιήσουμε εμπροσθοβαρώς
τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αλλά όχι απλά να φαίνεται ότι τα αξιοποιούμε, να τα διοχετεύουμε στην πραγματική οικονομία. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι να δείχνεις απλώς έναν δίκτυο ότι βελτιώνεται, αλλά αυτοί οι πόροι να κατευθύνονται στην επιχειρηματικότητα. Να εκτελέσουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο συστηματικά την τελευταία τριετία υποεκτελείται, με μοναδικό στόχο να δείξει η χώρα υψηλότερα από αυτά που χρειάζονταν πρωτογενή πλεονάσματα. Να μειώσουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, που παραμένουν σταθερά υψηλές, παρά την σοβαρή προσπάθεια που έγινε την περίοδο 12 μέχρι 14, όταν και διοχετεύθηκαν στην πραγματική οικονομία 6 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά που χρωστούσε το κράτος στον ιδιωτικό τομέα. Και τέλος, να τονώσουμε την πιστωτική επέκταση. Δεν αρκεί μόνο ένα σχήμα για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Χρειάζεται μια σοβαρή, συλλογική προσπάθεια και στο asset και στο liability κομμάτι των τραπεζών. Βοηθάει η κυβερνητική σταθερότητα, βοηθάει η βούληση της σημερινής κυβέρνησης να βελτιωθούν οι πηγές άντλησης πόρων από το τραπεζικό σύστημα για να υπάρξει σταδιακά, δεν καλλιεργώ υπερβολικές προσδοκίες, πιστωτική επέκταση. Πέμπτη προτεραιότητα, μέσα στο 2019, να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο τις αποκρατικοποιήσεις. Ήδη, με πρόσφατη απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, προχωρήσαμε την διαδικασία πώλησης του 30% των μετοχών που κατέχει το ελληνικό δημόσιο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται στο τέλος του επόμενου μήνα. Ταυτόχρονα, η επένδυση του ελληνικού, όπως είπε και ο κ. Πρέσβης, εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό. Οι εκκρεμείς κοινές υπουργικές αποφάσεις, 4 στον αριθμό, έχουν υπογραφεί και ο διαγωνισμός για το καζίνο συνεχίζεται με την διαδικασία υποβολής προσφορών να λύγει άμεσα στο τέλος της εβδομάδος. Έκτη προτεραιότητα, η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Γιατί δεν αρκεί μόνο να μειώσει τους φόρους, δεν αρκεί μόνο να ενισχύσει με ρευστότητα την πραγματική οικονομία της επιχείρησης, πρέπει να υλοποιήσει και σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές εκεί που πράγματι έχει ανάγκη η επιχειρηματικότητα. Ενδεικτικά, με την απλοποίηση του αδειοδοτικού και γραφειοκρατικού περιβάλλοντος, με την διευκόλυνση της εγκατάστασης επιχειρηματικών πάρκων, με τη δημιουργία ενός μητρώου υποδομών μαζί με ένα νέο ψηφιακό χάρτη για την καλύτερη ενημέρωση και προσέλκυση επενδυτών, με την παροχή κινήτρων για επενδύσεις, με την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων, με τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, με την αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας, με την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας, με την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος ρευστότητας της ΔΕΗ, με την επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, που πολύ άμεσα θα μπει για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τα περισσότερα από αυτά που σας ανέπτυξα θα περιλαμβάνονται σε διατάξεις του. Έβδομη προτεραιότητα, η υλοποίηση άλλων εκκρεμών δεσμεύσεων της χώρας από την τρίτη αξιολόγηση του Ιουνίου του 2019. Υπήρχαν 15 προαπαιτούμενα, τα οποία ήταν σε εκκρεμότητα. Εργαζόμαστε σοβαρά, συστηματικά, μαζί με τους θεσμούς, για να κλείσουμε το συντομότερο δυνατόν πολλές από αυτές. Ενδεικτικά, για να σας φέρω ένα-δύο παραδείγματα, προχωράμε ζητήματα που αφορούν τις εγγυήσεις, εγγυήσεις που έχει χορηγήσει του Δημοσίου το τραπεζικό σύστημα, ή έχουμε δρομολογήσει την κατάρτιση ενός νέου πλάνου αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ενσωματώνοντας παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 8η προτεραιότητα, μέσα στο 2019. Να εισάγουμε ένα κατάλληλο πλαίσιο για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Πενθυμίζω και επαναλαμβάνω ότι το ιδιωτικό χρέος, οι οφειλές να μείνω μόνο στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, διωγγώθηκαν την τελευταία τετραετία
κατά 65%. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι ένας μεσομακροπρόθεσμος στόχος, ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, ενιαίο όμως πλαίσιο για την αφαιρεγκιότητα, όπου τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να διακανονίζουν όλα τα χρέη τους με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Θα χρησιμοποιήσουμε και θα υλοποιήσουμε τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές σε συνεργασία με τους εταιρούς μας. Και ένατη προτεραιότητα, να αποπληρώσουμε το πιο ακριβό μέρος του δανείου της χώρας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η κίνηση αυτή δεν είναι μόνο συμβολική σημασίας. Έχει και δημοσιονομικό αποτύπωμα, διότι ουσιαστικά έχει μία ωφέλεια στον κρατικό προϋπολογισμό της τάξης των 75 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Και αν το είχε προχωρήσει, το είχε δρομολογήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, η ωφέλεια θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Με την κίνηση αυτή, βελτιώνονται οι δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, ενώ επιτυγχάνεται και σχετική αντιστάθμιση των κινδύνων αγοράς που οφείλονται στα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των δανείων, διασφαλίζοντας όμως και την αναγκαία προβλεψιμότητα για τις μελλοντικές δαπάνες. Άρα, ουσιαστικά, τι προσπάθησα να σας αναπτύξω? Προσπάθησα να αναπτύξω ένα ολοκληρωμένο οικονομικό σχέδιο, το οποίο έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης την χρονιά που έχουμε. Έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τέλος Νοεμβρίου, ώστε η χώρα να πετύχει το κλείσιμο με θετικό τρόπο της τέταρτης αξιολόγησης. Και έτσι να γίνει η εκταμείευση της δόσεως των ΑΝΦΑΣ και των SMPs. Στόχος είναι το 2020, και θα το πετύχουμε, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης να είναι υψηλότερος από το 2019. Ένα 2019 το οποίο είχε ένα πάρα πολύ κακό πρώτο εξάμηνο και το οποίο προσπαθούμε να καλύψουμε το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρονιάς. Υψηλότερη ρυθμή οικονομικής μεγέθυνσης, χαμηλότερο κόστος δανεισμού, σημαίνει ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Άρα, επαναξιολόγηση των βασικών παραμέτρων των ασκήσεων που τρέχουν οι θεσμοί για την βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, δηλαδή και του πρωτογενούς πλεονάσματος για τα επόμενα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα, έχοντας πληγεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καλείται να αποδείξει εμπράκτως ότι διδάχθηκε από την περιπέτειά της και να επανέλθει στην πλήρη κανονικότητα. Ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο εργαζόμαστε με μεθοδικότητα, σοβαρότητα και σεμνότητα για να εμπεδώσουμε στο κράτος, στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά σαφές όραμα και μακρόπνοη στρατηγική για την ανάταξη και ολόπλευρη ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας και της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ.